Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο πρώτο μας θέμα, κύριε συνάδελφε, και να πάμε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σιμόπουλο. Ήταν μπροστά. Ο οποίος ήταν παρόν εκεί μπροστά σε αυτό το σκηνικό, το πρωτοφανές αυτό το σκηνικό. Τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε Σιμόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σιμόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήμουν στην κυριολεξία μπροστά σε ένα μέτρο. Ναι. Ξέρετε, κινδύνευσα από τις άβρες και τα σπρέι πιπεριού στην Μπριζ με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και τώρα είχα δεύτερη περίπτωση να φάω καμιά αδέσποση. Αλήθεια, ήμουν δίπλα. Πρέπει να προσέχω τώρα, γιατί μάλλον. Ναι, σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η στίχη. Ναι, ακριβώς. Σας γυροφέρνει η στίχη. Πώς έγινε τώρα, κύριε Σιμόπουλε, σας παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε πώς. Εσείς βγαίνετε από τη Βουλή, λοιπόν, βγαίνετε μέσα από την Ολομέλεια και βρίσκεστε μπροστά στο περιστατικό. Τι βλέπετε εκείνη την ώρα? Ήμουνα ακριβώς στο τελευταίο έδρανο μέσα στην Ολομέλεια και ψήφιζα. Εκεί λοιπόν εγώ είδα το δεύτερο τμήμα του επεισοδίου, ναι, να βγαίνει ο κύριος Γραμμένος και έξαλλος από πίσω του, φωνάζοντας αυτά τα οποία έχετε ακούσει, ναι, ότι ναι, δεν θα πιάσει το στόμα σου εσύ τη μάνα μου ξανά, ναι, ο κύριος Φλώρος, και βέβαια έξω να προσπαθούν να το συγκρατούν οι δύο αστυνομικοί, αλλά να μην τα καταφέρνουν. Α, να κάνει κεφαλοκλείδωμα, τώρα εκεί τον χτύπησε μπουνιά, δεν χτύπησε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μάλλον χτύπησε, γιατί όταν έπεσε κάτω ο κύριος Φλώρος, ο κύριος Γραμμένος και σηκώθηκε, mm-hmm, είχε πρόβλημα στην μύτη. Ναι, ναι, με το κεφαλοκλείδωμα δεν μπορεί να έχει πρόβλημα στη μύτη. Και συνέχισε έξαλλος πάλι να φωνάζει, βασταζόμενος και αποθούμενος από ανθρώπους, mm-hmm, της Βουλής, ο κύριος Φλώρος. Ναι. Εναντίον του κύριου Γραμμένου. Ναι. Δεν θα πιάσεις εσύ ξανά, σε έξαλλη κατάσταση ήταν, ναι, την μάνα μου στο στόμα. Είχε βγει εκτός αυτού δηλαδή ο άνθρωπος. Ναι. Έτσι. Ακριβώς. Και άλιστα, παίρνω τώρα, παίρνω μάλιστα και από το προηγούμενο ρεπορτάζ σας το νήμα, mm-hmm, να πω τελικά ότι απεδείχθη ότι έκανε πάρα πολύ καλά ο Άριος Πάγος, ναι, ο οποίος απέκλεισε από τις ευρωεκλογές, ναι, ναι, τους Σπαρτιάτες, και μάλιστα, ναι, το έκανε χθες. Ναι. Και επίσης απεδείχθη ότι ήταν πολύ σωστή η τροπολογία της κυβέρνησης και του κυρίου Βορύδη, ναι, γιατί μέσω αυτής της τροπολογίας αυτή τη στιγμή, ναι, βέβαια, φαίνεται ότι θα φύγουν και από το, ναι, κρογοδοτήριο. Λειτουργήσε. Ο υπόλογος ανήκε στους Σπαρτιάτες. Τώρα είναι, όχι ότι ιδεολογικά έχει αλλάξει, αλλά λέω ότι προφανώς, τώρα, ναι, πια αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητος βουλευτής. Μέσα στο κοινοβούλιο ακούσατε τι είχε γίνει? Για πριν, να καταλάβουμε. Πριν όχι. Ναι, πριν όχι, γιατί είναι μακριά τα έδρανα, αλλά εγώ θέλω να μείνω και σε αυτό το, μάλιστα, θέμα, το οποίο παίρνει και τον κύριο Γραμμένο. Ναι. Από ό,τι φαίνεται υπήρχαν μάρτυρες, υπάρχουν κάμερες της Βουλής. Ναι. Θα δούμε αν υπήρχε αυτή η εξύβριση με αυτόν τον χυδαίο τρόπο. Έξω που έγινε το σκηνικό του ξυλοδαρμού, κάμερες υπάρχουν να έχουν καταγράψει, ή δεν υπάρχουν κάμερες καθόλου απ' έξω, απαγορεύεται? Θεωρώ ότι απ' έξω δεν υπάρχουν κάμερες, δεν είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Αλλά να μείνω, ναι, και, ναι, στις ευθύνες που πιθανώς να έχει ο κύριος Γραμμένος, ο οποίος ανήκει, mm-hmm, σε ένα κόμμα που όταν τα στελέχη του, τους συναδέλφους μου, τους λέμε ακροδεξιούς, ναι, παρεξηγούνται. Mm-hmm. Μα αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Βελόπουλος, να απειλήσει να μην πάνε στις εκκλησίες όποιοι ψήφισαν το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δεν είναι ακροδεξιό? Γι' αυτό και ακροδεξιό και προτροπή σε βία. Μπορεί να ερμηνευτεί και έτσι. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται ότι ο κασιδιαρισμός μπορεί να εμφυλοχωρεί και στην ελληνική λύση, την οποία να μην την αφήσουμε έξω από τη συζήτησή μας. Σωστά. Ο κύριος Γραμμένος τώρα, κύριε Σιμόπουλε, θα τιμωρηθεί για αυτές τις απίστευτες χιδαιότητες που εξέφρασε? Γιατί ένα θέμα είναι ο κύριος Φλώρος, που οπωσδήποτε παραπέμπει το άνθρωπο, σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα με βαριά κατηγορία. Βεβαίως. Ο κύριος Γραμμένος δεν θα έχει καμία επίπτωση για αυτά που ακούστηκαν μέσα στη Βουλή και μετά έξω? Πρέπει όμως να αποδειχθεί αυτό. Εγώ δεν άκουσα κάτι από τον κύριο Γραμμένο. Είδα τη χειροδικία. Αλλά φαντάζομαι ότι μέσα από τις κάμερες και από μάρτυρες θα αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Πάντως και ο άλλος δεν μπορεί να τρελάθηκε, ο κύριος Φλώρος, και να άρχισε να δέρνει έναν άνθρωπο χωρίς να γίνει τίποτα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι. Χωρίς καμία αφορμή, θέλω χωρίς να πω. Αυτό να σημαίνει ότι καλώς δεν βρίσκεται υπόλογος και αντιμέτωπος. Καμία δικαιολογία, δεν το συζητάμε σε αυτή τη βάση. Αλλά καμία δικαιολογία εδώ, καμία δικαιολογία και στο άλλο. Έτσι. Αυτό λέμε, κύριε Σιμόπουλε. Επίσης. Αλλιώς εκεί μέσα, σε κάθε φορά που θα έχετε ένταση, ο καθένας θα βρίζει την μάνα, τα παιδιά, το σπίτι. Έτσι, του όχι, άλλου όχι. Και όλο αυτό θα εκπέμπεται ως εικόνα Βουλής. Αυτό θέλουμε. Ακριβώς. Ή θα παίζετε ξύλο, mm-hmm, αν δεν τιμωρηθεί ο Φλώρος. Ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει
έχουν ευθύνη και οι δύο πιθανώς και πρέπει κατά τη διερεύνηση η οποία θα γίνει βέβαια και της μήνυσης του πατέρα του κυρίου Φλόρου στον κύριο Βελόπουλο, μπορεί να προκύψουν και άλλα θέματα. Αυτό λοιπόν εγώ είδα μόνο το δεύτερο κομμάτι. Φαντάζομαι όμως ότι στην πορεία θα αποδειχθούν πράγματα που ουσιαστικά θα δείξουν ότι και στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου εμφυλοχωρούν αυτές οι απόψεις. Πάντως κύριε Σιμόπουλο, έτσι κλείνοντας, έχει πέσει πολύ χαμηλά το επίπεδο του κοινοβουλίου και λέγαμε και πριν ότι και εμείς οι πολίτες έχουμε ευθύνες για το ποιους στέλνουμε εκεί μέσα και δημιουργείται αυτή η εικόνα που δεν τιμά καθόλου ούτε τη χώρα ούτε κανέναν, έτσι. Κοιτάξτε όμως, δεν το λέω ως ένας βουλευτής. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί βουλευτές οι οποίοι επιτελούν το έργο τους με πάρα πολύ συνέπεια. Αυτά είναι μεμονωμένα φαινόμενα και πρέπει πραγματικά να βλέπουν οι αντισυστημικοί, ας πούμε, ψηφοφόροι ποιους ψηφίζουν. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και τι περιμένουν από αυτούς που ψηφίζουν. Στο όνομα εντός αντισυστημισμού ή μιας διαφωνίας με τα κόμματά τους για την πολιτική, να προσέχουν ποιους βάζουν στην Βουλή. Σωστά. Δεν είναι πλάκα η ψήφος. Ευχαριστούμε κύριε Σιμόπουλε. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα.